Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και πάλι, απαντώ σε ερωτήσεις για τις κορβέτες. Ναι, δεν είναι μόνο η Goeind της Naval Group, αδιαφιλονίκητο φαβορή, διαλειτουργικότητα με μπελαρά, πύραυλη εξωσέτ, αντιαεροπορικός ΜΚΑ NG, ισχυρές στον ανθυποβρυχιακό αγώνα, σύστημα ΣΕΤΙΣ, διαλειτουργικό με τις μπελαρά, ίδια πληρώματα υπηρετούν και στις φρεγάτες και τις κορβέτες της Naval Group, Ντόχα, Αλζουμπάρα, της Φικαντιέρη, πανίσχυρες, ιταλικές, γνωστές, αξιόπιστες, η Ντάμεν Σίγμα 15-14, η Arrowhead, μίνια τορπιλικά, μεγάλες φρεγάτες, εξοπλισμένες σαν κορβέτες, παρόντες οι Γερμανοί, K-130, K-130, Σαρ 6 ή Θεμιστοκλής. Οι Γερμανοί σε συνεργασία με το Ισραήλ, είναι παρόντες και αυτοί, δεν το ξεχνάμε. Επίσης, οι Γερμανοί μπορούν να εξυγχρονίσουν και τις φρεγάτες ΜΕΚΟ. Γερμανικές είναι, άσχετα αν έχουν κατασκευαστεί εδώ κάποιες. Είναι παρόντες λοιπόν και οι Γερμανοί, για να απαντήσω σε ερωτήσεις φίλων του καναλιού. ΣΑΡ 6, Θεμιστοκλής, μπορείτε να δείτε στην κεντρική σελίδα του καναλιού, στα πιο δημοφιλή βίντεο, αν πατήσετε θα βρείτε την κορβέτα Θεμιστοκλής. Έχουμε κάνει αφιέρωμα πριν 2 χρόνια. Επίσης, η K-130. Αυτά προς το παρόν. Θερμές ευχαριστίες που μας παρακολουθείτε. Ευχαριστώ από την καρδιά μου για την αγάπη σας στο κανάλι. Καλή συνέχεια σε όλους. Μην ξεχνάτε, like και subscribe στο αγαπημένο σας μέσο.